Εδώ έχουμε βρει ένα κεσαρικό σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είναι στο στάδιο του αυγού. Πολλοί τα κυνηγάνε αυτά γιατί είναι πολύ νόστιμα και κυρίως τρώγονται αυτά σαν καρπάτσιο ομά, με λίγο λαδολέμονο και αλατάκι. Απλώς πάντα πρέπει να είμαστε σίγουροι και θα δείξουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Εάν κάνουμε την τομή, βλέπουμε ότι μέσα πρέπει να είναι να βλέπουμε και το πορτοκαλί το περίγραμμα που είναι το καπέλο, αλλά να βλέπουμε και το κίτρινο τον κορμό του καθώς και τα ελάσματά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ξεκάθαρο εδώ. Είναι, πολύ έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι για αυτό το πράγμα, διότι υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψουμε με το Amanita phalloides, το οποίο είναι θανατηφόρο. Εντάξει, πάντα πρέπει okay, να μην είναι λευκό. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό, δείτε και τι άλλο έχω βρει ακριβώς από πίσω. Πάμε ότι στέκεσαι πάντα μπροστά σε ένα μανιτάρι, και εσύ και εγώ. Σε ένα μανιτάρι, τι να κάνουμε. Σήμερα είναι η μέρα μας. Mm-hmm. Θα αφήνουμε αυτό εδώ. Αυτό θα το ξεριζώσω. Είναι ο άλλος τρόπος που είπαμε. Και το βλέπουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο μπολέ του αεραίους. Δεν είναι στην πρώτη νεότητα. Βλέπουμε ότι οι πόροι του εδώ... Ούτε εμείς είμαστε. Βλέπουμε ότι εδώ οι πόροι του δεν είναι λευκοί, έχουν ήδη αρχίσει και πρασινίζουν. Αυτό ο καλύτερος τρόπος για να καταναλωθεί είναι να αποξηραθεί. Είναι πολύ ωραίο όταν αποξηραθεί. Κόβουμε, βλέπουμε ότι δεν έχει και σκουλίκια. Λίγα. Έχει περάσει ένα από το πλάι, σου την έφερε. Εδώ. Όχι, κοντά στον κορμό και το καπέλο. Έχει μια τρύπα. Μέσα μάλλον έχει μια έκπληξη. Θα φύγει. Και δεν είναι της γνωστής εταιρείας η έκπληξη.